Έχουν επιτεθεί, έχουν καταλάβει με επίθεση, με κομμάντος. Αυτή τη στιγμή επιτίθενται σε εμάς. Κατέλαβαν όλα τα πλοία του τουρκικού, τα πήρανε με πραγματικά πλοία επιτίθενται. Μας ζήτησαν να παραδοθούμε. Εμείς τους λέμε δεν σταματάμε, δεν παραδιδόμαστε. Περιμένουμε εντολή από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή λοιπόν τη θέτουμε τον κόσμο σε κίνδυνο. Εμείς τους λέμε ότι θα θέτουμε πλέον στα διεθνή ύδατα, νόμιμα στα διεθνή ύδατα, εκτελώς ανθρωπιστική αποστολή. Συνεχίζουμε την πορεία μας, αλλά δεχόμαστε επίθεση αυτή τη στιγμή. Έχουν καταλάβει. Η ελληνική κυβέρνηση να βγει από τον ύπνο της. Περιμένουμε εντολή. Εάν πρέπει να παραδώσουμε ελληνικό πλοίο με ελληνική σημαία στο Ισραήλ. Αυτή είναι η θέση μας. Περιμένουμε εντολή. Εάν πρέπει να παραδώσουμε το ελληνικό πλοίο με ελληνική σημαία στο Ισραήλ, στα διεθνή ύδατα. Αυτά που ακούμε είναι πυρά που ακούστηκαν πριν. Έχουν χρησιμοποιήσει πραγματικά πυρά και κατέλαβαν τα άλλα πλοία. Είναι το τελευταίο που έχει απομείνει το δικό μας. Το Ελευθέρη Μεσόγειος είναι το τελευταίο πλοίο αυτή τη στιγμή. Πόσοι άνθρωποι είσαστε πάνω? Είμαστε περίπου 34 άνθρωποι. Οι περισσότεροι Έλληνες. Περίπου 25 Έλληνες. Τα σκάφη πώς τα κατέλαβαν, έπεσαν από ελικόπτερα, πώς έγινε? Είναι συνδυασμένη επίθεση με φουσκωτά, με πολεμικά πλοία του ναυτικού του, περισσότερα από 10 πολεμικά πλοία και από τουλάχιστον 10 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή έχουν προσεγγίσει και εσάς? Είναι σε ακτίνα 50 μέτρων από εμάς, γυρίζουν γύρω-γύρω και όπως σας είπα, έχουν δώσει εντολή να παραδώσουμε το πλοίο, να το σταματήσουμε και το παραδώσουμε. Εμείς τους λέμε ότι συνεχίζουμε. Πλέουμε στα διεθνή ύδατα νόμιμα. Και περιμένουμε εντολή από την ελληνική κυβέρνηση. Περιμένουμε απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση. Περιμένουμε θέση της ελληνικής κυβέρνησης για το αν παραδίδεται πλοίο με ελληνική σημαία στα διεθνή ύδατα στο Ισραήλ.